έχουν φάτε τα όλα εσείς. Να στολίζουμε. Γίνεται ένας χαμός. Νατάσα μας. Πώς είστε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Είμαι εδώ, είμαστε εδώ. Αν το φέρετε και εμένα. Είμαστε εδώ με την Νατάσα, όπου θα σας δείξουμε πώς να φτιάξετε εσείς μόνοι σας υπέροχα, εφάνταστα, πανέμορφα στολίδια για όλο το σπίτι, για το δέντρο, για όπου θέλετε. Σας αρέσουν τα στολίδια μας πολύ. Καταρχήν εδώ. Σας αρέσουν, ναι. Επιτέλους, η πρώτη πινελιά. Αυτό πήγα να πω. Χριστουγεννιάτικης διακόσμησης φέτος σε αυτό το υπέροχό μας πλατό. Σας έφερα τα Χριστούγεννα. Να ξέρετε ότι από Δευτέρα θα είμαστε full στολισμένοι. Οπότε έτσι παίρνετε μια γεύση. Ναι. Για να μην είναι μεγάλη διαφορά στο στούντιο από Δευτέρα. Και πάμε να φτιάξουμε τις μπάλες. Τι ωραία πάμε. Ποιος είπε ότι πρέπει να έχουμε τις μονότονες μπάλες που αγοράζουμε από το εμπόριο? Κανείς. Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε και με τα παιδιά μας και με όλη την οικογένεια? Κανείς. Να κάνουμε και μια βραδιά ή ένα μεσημέρι όλοι μαζί, φίλοι γνωστοί, να φτιάξουμε τις μπάλες και το δέντρο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Παιδιά, μικρή, μεγάλη. Έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα μέσα στο Δεκέμβρη. Λοιπόν, θα φτιάξουμε τις μπάλες μας πολύ εύκολα, πολύ οικονομικά και θα τις μεταποιήσουμε κιόλας. Γιατί μπορεί, βρε παιδί μου, εμείς να έχουμε κάποιες μπάλες που δεν μας αρέσει το χρώμα. Ναι. Και φέτος να θέλουμε να το αλλάξουμε. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Κάνουμε πολύ ωραία και οικονομικά πράγματα. Ωραία. Ήφασμα ή χαρτοπετσέτα? Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Το ύφασμα πες ότι το σκεφτήκαμε. Τη χαρτοπετσέτα, όχι. Έχω φτιάξει αυτό την εδώ τη μπάλα, η οποία είναι από χαρτοπετσέτα. Έχω βάλει και το. Αν δεν μου το έλεγες, δεν θα το καταλάβαμε. Ειλικρινά σου το λέω τώρα. Εγώ έχω πάρει μια θελιζολένια και την έχω ντύσει. Αλλά μπορούμε να πάρουμε την μπάλα που έχουμε. Που έχουμε βαρεθεί. Εδώ, για παράδειγμα. Που δεν θέλουμε. Αυτή. Τη βαρεθήκαμε, δεν θέλουμε το κόκκινο, θέλουμε πράσινα, θέλουμε λευκά, θέλουμε χρυσά. Ναι. Θα πάρουμε μια χαρτοπετσέτα της αρεσκίας μας. Να βάλουμε αυτή εδώ τη χριστουγεννιάτικη. Βέβαια. Να είναι χριστουγεννιάτικη τώρα. Θα μπορούσε να είναι μονόχρωμη, ξέρω εγώ, κόκκινη. Ακριβώς. Ή πράσινη. Ή καρό. Κοίτα εδώ που έχω και αυτές εδώ που είναι λίγο πιο παιδικές. Α, σωστό. Με τη λογική του ντεκουπάζ, θα κάνουμε κάποια στιγμή τον ντεκουπάζ γιατί πολλές μαμάδες, μικροί και μεγάλοι, τους αρέσει το ντεκουπάζ. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, ανοίγουμε τη χαρτοπετσέτα μας. Ανοίγει αυτή η χαρτοπετσέτα. Ανοίγει κι άλλο. Ουσιαστικά είναι δύο κομμάτια. Ναι, ναι. Είναι δύο κομμάτια. Το βλέπεις, είναι το άσπρο από μέσα. Ναι. Τώρα αυτό, όμως, πρέπει να το κάνεις λίγο έτσι. Βρες μια γωνιά. Τι? Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως έχει. Και ως έχει. Θα γίνει πιο σκληρή. Δεν πειράζει. Για να γίνει λίγο πιο μαλακή. Λοιπόν, ας το βάλουμε ως έχει. Ναι, ναι, ναι. Δεν σε κάνουν να παιδεύεσαι. Καλύτερα, γιατί νομίζω ότι δεν έχει. Πολύ απλά. Μα πάρα πολύ απλά. Την κάνω έτσι σαν καραμελίτσα, σαν κάτι. Και βάζω το κορδελάκι μου, το οποίο μπορεί να είναι απλά ένας λίγο κομμάτι σπάγκο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι. Ναι, για να μπορεί να κρεμιέται κιόλας. Έχω όμως από μέσα, γιατί ήδη η μπάλα. Εδώ έχει βάλει άλλο τελείωμα. Κορδέλα που είναι το κάνει, έτσι, ναι, που το κάνει όμως αυτό, του δίνει ακόμα. Του δίνει είναι γκλαμ. Και αυτό το ίδιο στολίδι. Του δίνει γκλαμ. Ναι, του δίνει έτσι λάμψη. Να, κοίτα, στο εμπόριο μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές κορδέλες. Και αυτά τα βρίσκουμε εύκολα, Νατάσα μου. Πολύ εύκολα και πάρα πολύ οικονομικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το ότι είναι οικονομικά. Δηλαδή δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αλλάξουμε το δέντρο μας, να αλλάξουμε τα στολίδια μας και να μας φύγει μια περιουσία. Γιατί είπαμε, θέλουμε να αλλάξουμε. Γιατί δεν υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει. Εγώ γενικά κάνω πάρα πολλές βόλτες σε διάφορα μαγαζιά. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτά που θα σου δείξω εδώ, έμπνευσή μου ήταν ένα από τα καταστήματα της Leroy Merlin, όπου ήθελα να φτιάξω μόνη μου τις μπάλες μου. Δεν ήθελα να έχει τίποτα. Κοίτα τι ωραίες μπάλες που έχω φτιάξει. Τα έχω βάλει εντωμεταξύ εδώ μπροστά, γιατί έχω πάρα πολλά υλικά που έχω χρησιμοποιήσει. Κοίτα τι ωραίο. Αυτό πώς το έκανες? Αυτό τώρα είναι μια μπάλα που είναι στη μέση, στην αρχή. Ακριβώς. Την ανοίγω για να δείτε πόσο εύκολα και απλά θα το κάνετε και εσείς. Είναι δύο κομμάτια. Παίρνουμε τα υλικά μας. Έχουμε εδώ λίγο χιόνι. Το βάζουμε το χιόνι. Έχουμε και αυτό δεντράκι. Εδώ το δεντράκι. Το βάζουμε έτσι. Εγώ το έχω κολλήσει κιόλας εδώ με λίγη σιλικόνη. Και παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό όπως βλέπετε. Και απλώς το κλείνουμε. Και έτσι μπορεί να παίζει η μπάλα μας. Κλείνει εύκολα. Και όλο αυτό το πράγμα μετά και μέσα μπορείς να βάλεις όλα, από όλα αυτά τα τελικά που έχεις μαζέψει. Ναι. Και είναι σαν χιονόμαλα. Και περνάς από εδώ μέσα το σπινάκι μας, το σπινάκι μας. Να, όπως έχω κάνει και εγώ εδώ αντίστοιχα, με εδώ έχω βάλει κόκκους καφέ και λίγη ζάχαρη για να κάνει, το βλέπεις, που είναι η ίδια λογική. Βάζω τον καφέ, βάζω τους κόκκους, βάζω τη ζάχαρη και το κλείνω. Συγγνώμη, και αυτό είναι πολύ όμορφο. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας. Εγώ την βρήκα στη Leroy Merlin, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίες μπάλες φέτος, μάσα πάρα πολύ τα στολίδια που έχουν. Και αυτό έχει μέσα κλαδάκια. Και έχει κλαδάκια.
μπορούμε να βάλουμε μέσα ό,τι θέλουμε. Από μυρωδικά, από μπαχαρικά, από πράγματα που έχουν τα παιδιά στο σπίτι, από πράγματα που έχουμε εμείς και δεν τα θέλουμε. Ένα κομμάτι κορδέλας. Κόβουμε ένα κομμάτι κορδέλας και το βάζουμε μέσα. Ωραία, και κάνει το παιχνίδισμα. Επίσης, μια πολύ ωραία άλλη τεχνική είναι να πάρουμε κουτσουράκια, αυτά που τα βρίσκουμε στο εμπόριο, και, ή μπορούμε να πάμε στο τμήμα ξυλίας στη Leroy Merlin και να μας τα κόψουν αυτά σε διάφορα πύχη, μήκη και σε φέτες. Και τι να κάνουμε, να βάψουμε μαυροπίνακα όπως έχω βάψει εγώ εκεί. Κατερινάκη, μπορείς να το φέρεις. Φυσικά. Μπροστά. Να βάψουμε το μαυροπίνακα όπως είχαμε κάνει στα μεγάλα κουτσουρά και να γράψουμε τα ονόματα των ανθρώπων της οικογένειάς μας, να γράψουμε χρόνια πολλά, να γράψουμε ό,τι θέλουμε να γράψουμε και να ζωγραφίσουμε φυσικά. Είδες και ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό εδώ. Φτιάξε, άνοιξε. Έλα. Ό,τι θέλει. Γιατί είναι εδώ που έχω διαφορετικά. Άνοιξε. Και αυτή είναι εξαιρετική. Εξαιρετική. Πήρα αυτές τις μπαλίτσες. Έβαλα και αυτό το χιονάκι που είναι λίγο πιο περλέ. Μία μπάλα μέσα στην μπάλα. Το βλέπετε. Τι όμορφο που είναι. Και αυτά τα βρίσκουμε εύκολα και απλά, έτσι. Πολύ. Εδώ έχω κάνει, έχω κόψει ένα κομμάτι ξύλου από κόντρα πλακέ θαλάσση. Το βλέπεις αυτό εδώ εσύ. Το οποίο έχω κολλήσει τα αυτοκόλλητα που λέγαμε και τις άλλες φορές. Μάλιστα. Και έχω κολλήσει επάνω τα διάφορα στολίδια μου. Δηλαδή, ποιος είπε ότι πρέπει να είναι όλα στρογγυλά. Όχι, κανένας δεν το είπε. Κοίτα τι ωραίο. Αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί εγώ, ας πούμε, θα πήγαινε σε μια πιο mainstream, να το πω, επιλογή. Τα πετσαρίες δεν θα το έβαζα αυτό εύκολα. Αυτό και είναι αυτοκόλλητο, εσύ... για παράδειγμα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ έχεις βάλει αυτό και φαίνεται τόσο ωραίο. Μηδές. Πολλές φορές, ξέρεις, αν δεν το έχεις μέσα. Ας πούμε, εγώ δεν είμαι ότι είμαι της διακόσμησης άνθρωπος. Βλέπω... Όχι, αλήθεια, δεν είναι... βλέπω κάτι και το φαντάζομαι πώς θα γίνει. Και τώρα μου δίνεις μια πολύ καλή ιδέα, γιατί θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο αυτοκόλλητο που να έχει επάνω άλλου είδους στάμπες ή άλλου ύφους στάμπες ή άλλη εποχή στάμπες. Όχι, ας πούμε και αυτή. Και να βάλεις μετά τα Χριστουγεννιάτικα πάνω και να γίνει μια πολύ ωραία σύνθεση. Αυτό εννοώ. Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί πια, μόνο τα τελευταία χρόνια, έχουμε συνηθίσει τα vintage, τα πιο παλιά σχέδια, να συνδυάζονται με το πιο καινούριο. Μάλιστα. Και αυτό είναι που κάνει την ομορφιά. Πολύ ωραία. Αυτή η κυμπάλα τελευταίο, έτσι να σου δείξω. Γιατί έχω πάρα πολλά, δεν ξέρω τι να σας πω, το δείξω. Δείξτε όλα. Αυτή εδώ η μπαλίτσα είναι η λογική που κάνουμε εδώ. Αχ, τι ωραίο. Και έχει και κουδουνάκια το δικό μου. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Να τα κρεμάσουμε. Κρατερέ, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Καλά, δεν έκανα τίποτα τώρα. Εντάξει, μια είναι τέλειο όμως. Κοίτα αυτό εδώ, τι έχω κάνει. Στο ίδιο έχω βάλει χρώμα. Τι είναι αυτό που με κοροϊδεύετε όλο το κοντρόλ μαζί, να το κοιτάξετε λιγάκι, ε. Γιατί θα σας φτιάξω εγώ τα στολίδια φέτος. Όλα τα στολίδια. Αυτό λοιπόν εδώ είναι μια μπαλίτσα. Η οποία μέσα, ακριβώς αυτή, αλλά σε πιο μικρό, που έχω βάλει χρώμα. Βάζεις λίγο χρώμα, στάζεις λίγο χρώμα, ό,τι χρώμα θες. Μαύρο πίνακα, πράσινο, κοκκίνο, κίτρινο. Το κλείνεις και μετά κάνεις αυτό εδώ. Και βάφει μέσα και τη βάφεις. Αντί για διάφανο, τη βάφεις ό,τι χρώμα θες. Ακούτε τώρα. Και χρησιμοποιείται και σαν μουσικό όργανο λίγο αυτό, άμα θέλετε. Πάμε. Και αυτό είναι, και να σου πω και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Ειδικά αν έχεις πολύ μικρά μπεμπέ. Δεν σπάνε κιόλας. Βέβαια. Μα μου λέγανε και διάφορες μαμάδες εδώ ότι, αχ, μου λέει, είναι γυάλινη αυτή. Λέω, όχι, δεν είναι γυάλινη, είναι πλαστική. Είναι πλαστική. Και να πέσει κάτω δεν σπάει. Είναι πλαστική και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για εσάς που έχετε παιδάκια, καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Έχω πω, πω, πω. Θα τη δείξω τώρα, γιατί δεν θα τη δείξουμε άλλη στιγμή. Λοιπόν, είδατε πόσο εύκολα και πόσο διαφορετικά μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Αυτό τι είναι, μας άφησες για το τέλος κάτι, ναι. Για πάμε. Αυτό είναι το τελευταίο που θα πλαστελίνη. Δείξουμε. Είναι ένα είδος πλαστελίνη, δεν είναι πλαστελίνη. Αυτό ψήνεται στο φούρνο. Μπορούμε να το δούμε σε διάφορες συσκευασίες και σε διάφορα χρώματα. Και όσοι έχετε διάθεση και έχετε καλή έτσι, σχέση με την κουζίνα, μπορείτε να πάρετε τα κουπάτ που έχετε για τα μπισκότα σας. Μάλιστα. Να ανοίξετε το φύλλο αυτό της πλαστελίνη. Θα το πω πλαστελίνη εγώ, αλλά η οποία δεν είναι πλαστελίνη ακριβώς. Το βάζεις. Ναι. Το πατάς. Και κάνεις το στολίδι σου. Και αυτό μετά κοίτα τι. Πώς το... έχω κάνει και μετά εκεί. Αυτό το ψήνεις αυτό. Το ψήνεις στο φούρνο, όπως ακριβώς θα κάνεις τα μπισκότα σου. Να, άνοιξε και εδώ. Θέλεις να βάλεις. Δες το πώς είναι εκεί, δεν είναι πολύ ωραίο. Για δείτε το.
Άντε, καλά Χριστούγεννα, παιδιά, καλές γιορτές. Δεν είναι πολύ ωραίο. Το γλυκό που είναι. Το ψήνεις, όχι πάνω από 130 βαθμούς Κελσίου, έτσι. Γιατί μετά θα γίνει μαύρο. Όχι, όχι. Και για 20 λεπτάκια και μετά κοίτα, έχεις φτιάξει μαζί με τα παιδιά. Νατάσα, είσαι εξαιρετική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα κάνουμε και άλλα τέτοια τώρα αυτές τις μέρες. Καλά, έχουμε να κάνουμε πολλά, δεν λέμε ακόμη, αλλά είμαστε full Χριστούγεννα. Να πω και για το Eventful, ότι μπορείτε να δείτε τις περισσότερες πληροφορίες του Eventful και περισσότερες ιδέες. Να το πω. Να το πεις και να το δείτε και να μπείτε. Πάμε στον κρατερό τώρα.